Το γνωστό σεμινάριο διεθνούς δικαίου που υποστηρίζει ο συμπολίτης μας, καθηγητής Στέλιος Περάκης, αντιπρίτανης διεθνών σχέσεων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Παντείου Πανεπιστημίου, έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στον Ναύπλιο από τις 22 στις 24 Μαΐου. Δεδομένου ότι πιστεύουμε ότι το σεμινάριο αυτό, το οποίο για 11η χρονιά διεξάγεται στον Ναύπλιο, αποτελεί ήδη έναν θεσμό πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τη διεθνολογική κοινότητα, αλλά και για το Δήμο Ναυπλίων και την πόλη του Ναυπλίου, είμαστε για μία ακόμα φορά αρρωγοί, έτσι ώστε αυτή η 11η διοργάνωση να είναι και η καλύτερη. Ο κύριος Στέλιος Περάκης αποτελεί για τον Ναύπλιο ένα ανθρώπινο κεφάλαιο και τον καλύτερο πρεσβευτή σε όλη του την ακαδημαϊκή καριέρα, όπου και αν έχει σταθεί. Έτσι λοιπόν θα ήθελα μέσα από τις συχνότητές σας να τον ευχαριστήσω, γιατί κάθε χρόνο φέρνει εδώ δεκάδες νέους ερευνητές και πολύ σημαντικούς καθηγητές που θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να γνωρίσουν την πόλη του Ναυπλίου, αλλά να δείξουν και να αναδείξουν θέματα πολύ ιδιαίτερα με τα οποία ασχολείται κάθε χρόνο το σεμινάριο. Κύριε Περάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να πω πρωταρχικά ότι κάθε επιστροφή σε αυτό το χώρο, τον ιερό χώρο στον οποίο έχω μεγαλώσει, είναι η ευκαιρία για ένα μεγάλο αναστοχασμό για τη ζωή σε αυτή την πόλη και τα πεπραγμένα και τη διαδρομή την οποία τουλάχιστον εγώ έχω κάνει. Και θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Δήμαρχο της πόλης μας, ο οποίος ομολογώ όχι απλώς υποστηρίζει αυτό το εγχείρημα που ξεκίνησε πριν από 11 χρόνια, εξαιρετικά πρωτότυπα για όλη την Ελλάδα και θα έλεγα και σε πανευρωπαϊκή διάσταση, γιατί δεν έχουμε τέτοιου είδους συναντήσεις νέων ερευνητών για να αξιολογούμε το ερευνητικό τους έργο, αλλά πραγματικά πιστεύει σε αυτό και η σημερινή του παρουσία εδώ και η γενικότερη υποστήριξη του Δήμου Ναυπλιαίων για μένα είναι εξαιρετικά σημαντική. Θα πρέπει να καταλάβει δε και η πόλη μας, το Ναύπλιο, οι δημότες, ότι αυτό που αναγνώρισε ο Δήμαρχός μας, δηλαδή ότι μιλάμε για ένα θεσμό πια, γιατί 11 χρόνια δεν είναι ότι απλώς μετακινούνται στην πόλη μερικοί εκατοντάδες, αλλά θέλω, κάνοντας έναν απολογισμό και εξού και ο αναστοχασμός που είπα, κάνοντας έναν απολογισμό του τι έχει συμβεί τις προηγούμενες χρονιές, βγαίνουν μερικά συμπεράσματα εκπληκτικά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, παραδείγματος χάρη, πόσοι νέοι διεθνολόγοι πέρασαν από αυτό το βήμα εδώ, παρουσίασαν το έργο τους, τις μεταπτυχιακές τους εργασίες, τα διδακτορικά τους. Πόσοι από αυτούς ολοκλήρωσαν, σήμερα είναι διδάκτορες, πόσοι είναι ήδη ερευνητές μεταδιδακτορικοί, πόσοι είναι στο πανεπιστήμιο, πόσοι είναι έξω στην αγορά. Έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που έχει αγκαλιάσει τα Ναύπλη, έχει αγκαλιάσει το σεμινάριο Διεθνούς Δικαίου του Ναυπλίου, θεωρώντας ότι είναι μια μοναδική ευκαιρία συνάντησης με έναν τρόπο ξεχωριστό των διεθνολόγων της χώρας μας και όχι μόνο, αφού εδώ φιλοξενούμε και τους νέους ερευνητές Έλληνες, οι οποίοι σπουδάζουν στο εξωτερικό και παρουσιάζουν τη δουλειά τους στο σεμινάριό μας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό που ξεκίνησε δειλά πριν από 11 χρόνια με μια διάθεση να γυρίσω εδώ με μερικούς συνεργάτες μου και τους φοιτητές μου στην πόλη που αγαπώ και ιδίως σε αυτό το χώρο στον οποίο είπα προηγουμένως για μένα είναι πολύ σημαντικός. Δεν είναι ότι εδώ μεγαλώσαμε μαθαίνοντας με τον Βασίλη τον Χαραμή μουσική, σολφές, έκανα ακορντεόν. Ήταν ότι σε όλοι, και επιτρέψτε με αυτόν τον προσωπικό τόνο, αγαπητέ Δημήτρη, γιατί κιόλας βαραίνει πάρα πολύ και η απώλεια της μάνας μου. Και δεν σας κρύβω ότι θα είναι το πρώτο σεμινάριο αυτό το οποίο θα λείπει. Ήταν πάντοτε εδώ.
Για μένα αυτός ο χώρος όπου έδωσε παραδείγματα η δίκη του Κολοκοτρώνη με τον Τερτσέτη και τον Πολυζωήδη, όταν διηγήσε στους νέους ανθρώπους τη στάση αυτών των ανθρώπων, διδάσκει πολλά πράγματα. Και επομένως είναι πολύ σημαντικό ότι εδώ πέρα συγκεντρωνόμαστε και φέτος ίσως θα σπάσουμε το ρεκόρ, γιατί οι προεγγραφές έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Επιχειρώντας να κάνουμε κάτι που πραγματικά είναι σύνθετο, δύσκολο, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το επιχειρήσουμε. Θέλω να πω και να υπογραμμίσω το γεγονός ότι φέτος δεν έχουμε μόνο το μέρος το οποίο αφορά την παρουσίαση του ερευνητικού έργου των υποψηφίων διδακτόρων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και μεταπτυχιακών. Αλλά έχουμε δύο ατελιέ όπου μεταδιδακτορικοί ερευνητές θα παρουσιάσουν το έργο τους, καθώς επίσης και ένα ατελιέ για τα γεγονότα στην Ουκρανία. Έχω την παραδοσιακή εσπερίδα που φέτος αποφάσισα να ασχοληθεί με ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα του καιρού μας για τη χώρα μας, την Ευρώπη, τον κόσμο. Η ετερότητα, το διαφορετικό, οι ταυτότητες οι διαφορετικές και η ανεκτικότητα, τα όρια. Όλα αυτά μέσα από προσεγγίσεις που θα κάνουν εξαιρετικές προσωπικότητες που θα έχουμε μαζί μας το Σάββατο, σε αυτή την εσπερίδα. Θα έχουμε υπουργούς, καθηγητές, δεν τους φέρνω εδώ ως υπουργούς, αλλά ως ειδικούς στα θέματά τους, τον κύριο Κοτζιά εννοώ, υπουργό εξωτερικών, και τον Γιάννη τον Πανούση. Θα έχουμε τον Γενικό Γραμματέα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Διαφάνειας, τον Κωνσταντίνο Παπαϊωάννου. Θα έχουμε τον καθηγητή Ροζάκη, πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστήριου του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον πρώην Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον κύριο Διαμαντούρο, ακαδημαϊκό. Θα έχουμε τον πρώην πρόεδρο, επίτιμο πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, τον κύριο Μενουδάκο, σε μια ξεχωριστή παρουσία. Θα έχουμε τον ακαδημαϊκό, τον Γιάννη τον Μεταξά, και αφήνω τελευταίους τους σημαντικούς συναδέλφους, καθηγητές, οι οποίοι θα είναι, καθώς επίσης και κάποιον ο οποίος αγαπάει ιδιαίτερα την πόλη μας και ο οποίος, τουλάχιστον για μένα, ήταν και ένα παράδειγμα προς μίμηση και καθηγητής μου κάποτε στα γαλλικά, ο Φίλιππος ο Δρακονταϊδής, ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Ένα στοιχείο ξεχωριστό επίσης της φετινής εκδήλωσής μας θα είναι η τιμή που οργανώνουμε αύριο για ένα ξεχωριστό άνθρωπο, επιστήμονα και αγωνιστή της ανθρωπιάς, της αξίας του ανθρώπου, ενώ την δόκτωρα Ελένη Θεοχάρους, παιδοχειρουργό, καθηγήτρια πανεπιστημίου, ευρωβουλευτή της Κυπριακής Δημοκρατίας, μάλλον για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία θα τιμήσουμε εδώ αύριο το βράδυ σε 8 η ώρα για την ανθρωπιστική της δράση. Είναι ένας άνθρωπος πραγματικά με μια ξεχωριστή δράση σε όλα τα πεδία το μαχών, είναι παρούσα, έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της για τον άνθρωπο πάντοτε, χωρίς διακρίσεις, καθώς επίσης και για τον αγώνα που κάνει για το Κυπριακό. Θέλω να σταθώ όμως και να σημειώσω κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την πόλη μας. Είναι η πρώτη φορά που θα γίνει εκτός έδρας πανεπιστημίου, ελληνικού πανεπιστημίου, υποστήριξη δημόσια διδακτορικής διατριβής. Και όχι μία, τρεις το Σάββατο και άλλες δύο την Κυριακή, θα έχουμε εδώ δημόσια υποστήριξη λοιπόν διδακτορικών διατριβών ενώπιον της Εφταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, όπως προβλέπει ο νόμος και όπως προβλέπουν τα ιωθώτα. Αυτά τα οποία δηλαδή θα κάναμε στην Αθήνα, θα το κάνουμε εδώ. Είναι μία πρωτιά και έχει μία μοναδικότητα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα είναι μόνο παρόντες και παρούσες οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο, αλλά θα υπάρχει και ένα ενδιαφέρον και από την πόλη για να έχουμε μία παρουσία επιπλέον. Ξέρετε επίσης ότι παραδοσιακά αυτό το σεμινάριο
Φυσικό είναι, στα Νάπλια αγαπούμε τη μουσική, μεγαλώσαμε με τη μουσική. Έτσι αύριο το βράδυ, μετά την τιμητική εκδήλωση για την Ελένη Θεοχάρους, θα έχουμε ένα ρεσιτάλ κλασικής κιθάρας από τον Γιώργο Μαστοράκη, γιατί η συζήτηση προβλέπεται σημαντική και βαριά κιόλας. Εξάλλου η θεματική είναι τέτοια. Και θα τελειώσουμε την Κυριακή το μεσημέρι πραγματικά με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, πολύ γεμάτο, 27 εισηγητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί, 20 περίπου καθηγητές, αξιολογητές, εξτρά μεταδιδακτορικοί, φυσικά όλη η ομάδα, η εκλεκτή της Εσπερίδας. Είμαι ευγνώμων που όλοι αυτοί οι άνθρωποι τιμούν το σεμινάριό μας και την πόλη μας. Το θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό τέτοιες προσωπικότητες να είναι εδώ, στην πόλη. Και δεν δίνεται η ευκαιρία κάθε μέρα να συναντούμε τέτοιους ανθρώπους. Και θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι η πόλη στις ανοιχτές εκδηλώσεις θα ανταποκριθεί σε αυτό. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να κάνουμε αυτή την εκδήλωση, θέλω να το πω αυτό για άλλη μια φορά, χωρίς την υποστήριξη της πόλης. Πρέπει να σας πω ότι η πόλη είναι περίεργη, είμαστε περίεργοι εμείς οι ναυπλιώτες.